Εδώ και 25 χρόνια εργάζομαι στους Δήμους, αρχικά και εγώ με διάφορες συμβάσεις και αργότερα ως μόνιμη. Από το 1999 που θυμάμαι την πρώτη μου εργασιακή εμπειρία στους Δήμους, ως σήμερα η κατάσταση δεν έχει αλλάξει καθόλου. Τότε εργαζόμενοι με προγράμματα προώθησης της απασχόλησης και αντιμετώπισης της ανεργίας, τα γνωστά stage της εποχής μου, τώρα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας. Τότε 8 μήνα Δήμο μέσω ΑΣΕΠ, τώρα μέσω ΕΣΠΑ κτλ. Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας συνεχίζονται, επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά και μέσα στους ίδιους χώρους δουλειά συναντάμε συναδέλφους με μπλοκάκια, με δίμηνα, με ΕΣΠΑ, κοινοφελές, αορίστου, μόνιμους, COVID, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και αυτό που είναι τώρα στη μόδα και έχει λύσει τα χέρια των δημάρχων, ειδικά στην επαρχία, είναι οι εργαζόμενοι μέσω εργολάβου. Ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι από εργολάβο. Γιατί δεν προσλαμβάνουν μόνο προσωπικό. Είναι ένα ερώτημα που πλανάται στις σκέψεις όλων. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή, είναι ολοφάνερο, είναι ξεκάθαρο ότι όλα αυτά είναι κεντρικές πολιτικές επιλογές και κατευθύνσεις προς τους Δήμους. Κανείς μόνιμος, όλοι εξαρτημένοι από τον εκάστοτε εργοδότη ή μεγαλοεργολάβο ή εξαρτημένοι από το δημόσιο. Έτσι, εξαρτημένοι, για να ξέρουν οι εργαζόμενοι ότι είναι τυχεροί που έχουν μια δουλειά, για να ευχαριστούν τα αφεντικά και όχι για να αυθαδιάζουν και να ζητούν δικαιώματα. Γιατί οι ελαστικές μορφές εργασίας σαφώς κάμπτουν τις αντοχές και τη διεκδίκηση σε μια εποχή με πολλά οικονομικά προβλήματα, αφού η ακρίβεια θερμιεύει και οι μισθοί μικραίνουν. Κάποτε που λέτε, αυθαδίασα κι εγώ σε ένα αφεντικό, τις υπερορίες μου ζήτησα, δεν ζήτησα τίποτα τρομερό και μου λέει, όταν η κότα πίνει νερό, κοιτάει το Θεό. Και εγώ του είπα, δεν ξέρω αν είμαι κότα, εσύ πάντως Θεός δεν είσαι. Δεν είναι θεοί, λοιπόν, συνάδελφοι, ούτε να τους θεοποιούμε, ούτε να τους ευχαριστούμε γιατί μας δίνουν ένα μισθό που δεν φτάνει για το μισό μήνα, ούτε γιατί μας δίνουν το δικαίωμα να δουλεύουμε όλο το μήνα για να παίρνουμε 2 μισθούς για να ζούμε τον ένα μήνα. Αφού δεν φτάνει το 8ωρο για να ζήσουμε, ας ευχαριστήσουμε τους Θεούς που μας επιτρέπουν να δουλεύουμε 2-8 ώρα από νύχτα σε νύχτα, καταστρατηγώντας όσα αποκτήθηκαν με πόνο και με αίμα, γιατί οι εργάτες κάποτε πίστεψαν ότι οι εργοδότες δεν είναι θεοί. Και γι' αυτό θα πρέπει στη μεθαυριανή απεργία να τρανταχτεί ο κόσμος και να πέσουν από το θεϊκό τους θόκο αυτοί που θέλουν να επιστρέψουμε έναν αιώνα πίσω, αυτοί που κρατάνε σε εργασιακή ομοιρία χιλιάδες συμβασιούχους, αυτοί που προεκλογικά προσφέρουν 2, 3, 4 μήνες δουλειάς, λες και θα λυθούν τα προβλήματα της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Έχω και ένα άλλο σκονάκι. Για. Ναι. Λοιπόν, αποτέλεσμα των ελαστικών σχέσεων εργασίας, των τραγικών ελλείψεων προσωπικού στους Δήμους, είναι η αδυναμία κάλυψη των αναγκών των δημοτών, του λαού. Έτσι, στους παιδικούς σταθμούς το προσωπικό είναι ελλιπές, προσωπικό και παιδαγωγικό και βοηθητικό. Δεν συζητάμε για ειδικότητες, μουσικούς, θεατρολόγους και όλα αυτά. Αυτά είναι όνειρα, ναι, θερινής νυχτός. Ούτε για ειδικούς παιδαγωγούς συζητάμε, ούτε για ψυχολόγους συζητάμε, ούτε για παιδίατρους, ούτε για λογοθεραπευτές, ούτε για εργοθεραπευτές. Δηλαδή για ειδικότητες τώρα που είναι απαραίτητες, προκειμένου να συστήνονται οι ιατροπαιδαγωγικές ομάδες για την πρώιμη ανίχνευση αναπτυξιακών δυσκολιών στα παιδιά, που τόσο πολύ υπουργός τώρα έτσι προσπαθεί να μας πείσει ότι θα περάσει και τους παιδικούς σταθμούς στο Υπουργείο Παιδείας για να προλάβουμε όλο αυτό για το ενδιαφέρον. Τόσο πολύ τους έπιασε ο πόνος. Λοιπόν, ούτε τα παιδιά υποστηρίζονται, ούτε οι παιδαγωγοί, ούτε οι γονείς. Όπου υπάρχουν αυτές οι ειδικότητες, ψυχολόγους, παιδίατρος, τίποτα παραπάνω, οι ώρες τους είναι ελάχιστες, παρέχουν υπηρεσίες με μπλοκάκι,
μόνο και μόνο επειδή αυτό είναι προαπαιτούμενο για να μπορούν οι φορείς να κάνουν σύμβαση με την ΕΤΑ και να πάρουν τα βάουτσερ. Γιατί το βάουτσερ είναι αυτό, είναι η οικονομική πόρη πια των παιδικών σταθμών. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και κάποια τροφεία. Λέγοντας τώρα όμως για τα βάουτσερ, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι αυτό είναι η αρχή της ιδιωτικοποίησης των παιδικών σταθμών, των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, των Δήμων και τα λοιπά. Ότι οι γονείς και τα παιδιά είναι πελάτες. Τα πάντα στο βωμό των βάουτσερ ισοπεδώνονται. Δεν υπάρχουν ούτε παιδαγωγικές αξίες, ούτε παιδαγωγικές αρχές, ούτε τίποτα. Η υποχρηματοδοτήση των δημοτικών παιδαγωγικών σταθμών και η αδυναμία να συντεριθούν τόσο τα κτίρια όσο και να πληρωθούν οι μισθοί ή να προμηθευτούν διάφορα άλλα υλικά, από τρόφιμα μέχρι βιβλία, μέχρι παιχνίδια κτλ. Όλο αυτό το κομμάτι το καλύπτουν στην ουσία τα βάουτσερ. Αυτό από το 2000, από το 2000 με τον Καποδίστρια που πέρασαν οι παιδικοί σταθμοί στους Δήμους και σταμάτησε κάθε χρηματοδότηση, παρά μόνο κάποιοι μισθοί για τους πρώην κρατικούς, για τους πρώην υπαλλήλους των κρατικών σταθμών. Δεν υπάρχει πια χρηματοδότηση προς τους παιδικούς και όλα πρέπει να είναι ιδία έσοδα, τέλος πάντων. Οπότε οι γονείς πληρώνουν τροφεία βάσει κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων, πουθενά δωρεάν προσχολική αγωγή. Και κοινωνικο-οικονομικά είναι και τα κριτήρια που καθορίζουν το ποιος θα πάρει βάουτσερ για να βρει μια θέση στον παιδικό σταθμό. Και πάλι όλες οι ανάγκες δεν καλύπτονται. Και οι γονείς μέχρι πέρυσι στο Δήμο το δικό μας περίμεναν από τις 4 η ώρα τα χαράματα για να κλείσουν μία θέση σε παιδικό σταθμό. Και φέτος που είναι και ηλεκτρονικά, γιατί έχουμε προοδεύσει κιόλας, περίμεναν πάνω από τον υπολογιστή όλη τη νύχτα πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για να πατήσουν το κουμπάκι και να κλείσουν τη θέση. Στο βωμό των βάουτσερ, λοιπόν, δεν υπάρχει καμία μέρημνα για τα παιδιά. Κάθε παιδαγωγική αρχή, όπως είπα, και κάθε δικαίωμα του παιδιού καταστρατηγείται. Τα παιδιά από μωρά μαθαίνουν να εργάζονται πάνω από 8 ώρες και να μένουν έξω από το περιβάλλον του σταθμού τους, του σπιτιού τους, με το εφιολόγημα ότι ο παιδικός σταθμός κάνει καλό στα παιδιά. Ναι, ο παιδικός σταθμός κάνει καλό στα παιδιά. Πόσο όμως, όταν τα παιδιά μένουν εκεί 3, 4, άντε 5 ώρες. Όχι όταν μένουν 9 ώρες στο παιδικό σταθμό. Και το σχολείο κάνει καλό στα παιδιά. Όχι όμως όταν μένουν μέχρι τις 5.30 το απόγευμα στο σχολείο. Και πώς να μην γίνει αυτό, όταν ο γονιός θα πρέπει να δουλέψει 12-13 ώρες για να φέρει ένα μισθό ή δύο μισθούς για να καλύψει το μήνα του. Και τώρα που θα διευρυνθούν λοιπόν και αυτά και θα ανοίξουν και άλλο τα ωράρια των γονέων, δεν ξέρουμε και τι θα γίνει και στους παιδικούς κτλ. Αλλά το θέμα είναι να σκεφτούμε λίγο και τι ενήλικες μεγαλώνουμε μέσα σε αυτή την κοινωνία, έτσι. Μεγαλώνουμε παιδιά που λείπουν, είναι πάρα πολλές ώρες έξω από το σπίτι τους, παιδιά που από πολύ μωρά είναι κουρασμένα, είναι εξουθενωμένα και απογοητευμένα. Και αυτοί θα είναι οι άνθρωποι που θα κληθούν αργότερα να αγωνιστούν για τα δικαιώματά τους. Δεν θα έχουν κουράγιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τέλος πάντων, ευτυχώς το κράτος πάντως, επειδή δεν απορροφούνται όλα τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς, φρόντισε, βρήκε λύση. Νταντάδες της γειτονιάς. Τα βρέφη και τα νήπια που μένουν εκτός παιδικών σταθμών θα φροντίζονται στο σπίτι της νταντάς. Οδηγούμαστε έτσι σε πλήρη αποσύνθεση της προσχολικής αγωγής παρά τις κορώνες, ότι οι παιδικοί θα ενταχθούν στο Υπουργείο Υγείας, θα έχουμε ενιαία προσχολική αγωγή κτλ. Δεν θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ποτέ ενιαία η προσχολική αγωγή σύμφωνα με βάση αυτές τις πολιτικές.
αν δεν αλλάξουν αυτές οι πολιτικές. Αν η κεντρική εξουσία επιλέγει τα λεφτά να δίνονται στα βάουτσερ, στις δαντάδες της γειτονιάς, στους εργολάβους που νοικιάζουν εργαζόμενους, στους μεγαλοεφοπλιστές, και όχι για να φτιαχτούν παιδικοί σταθμοί, να γίνουν μόνιμες προσλήψεις όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, οι παιδικοί σταθμοί θα συρρυκνωθούν μέχρι την πλήρη ιδιωτικοποίηση. Στο Δήμο που εργάζομαι, τα τελευταία περίπου 8 χρόνια, ο αριθμός των παιδιών που φιλοξενούνται στους σταθμούς έχει μειωθεί περίπου 20%. Δηλαδή, είχαμε ήδη γύρω στα 520 παιδιά, τώρα είναι κοντά στα 400. Οι τελευταίες δημοτικές αρχές, δεν έχουμε βέβαια και κτίρια, έτσι. Γιατί οι δημοτικές αρχές προτίμησαν να παροχωρήσουν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα στη Μητρόπολη ή αλλού, παρά αυτούς τους χώρους να τους εκμεταλλευτούν και να χτίσουν σχολεία και παιδικούς σταθμούς. Και μόνο η Λαϊκή Συσπήρωση και την προηγούμενη εβδομάδα με την Οριοτέκ και πιο παλιά με την Άλτεκ βγήκε να αγωνιστεί για τους χώρους αυτούς για το λαό. Η ίδια κατάσταση με τραγικές ελλείψεις προσωπικού επικρατεί και στις κοινωνικές υπηρεσίες. Το προσωπικό που συνταξιοδοτείται δεν αναπληρώνεται, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να επιφορτίζονται εργασίες ξένες προς την ειδικότητά τους. Οι πολίτες να αγανακτούν γιατί δεν εξυπηρετούνται. Η κοινωνική λειτουργία που χρειάζεται μια κοινωνική υπηρεσία, τουλάχιστον σε εμάς, είναι είδος προς εξαφάνιση. Πρέπει να έχει μείνει μια κοινωνική λειτουργός σε όλη την κοινωνική υπηρεσία. Οι διοικητικοί υπάλληλοι και αυτοί δεν επαρκούν. Το κοινωνικό παντοπολείο το στηρίζουν οι χορηγοί. Στους δικαιούχους του κοινωνικού παντοπολείου βάζουν συνεχώς καινούρια κριτήρια, έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των δικαιούχων. Οι δημοτικές συνεργασίες μεταξύ όμορων δήμων και ΜΚΟ οργιάζουν, προκειμένου να φτιαχτούν δομές, παραδείγματος χάρη δομές αστέγων, όχι όμως για να λύσουν ριζικά το πρόβλημα, αλλά για να μην χαλάει η εικόνα της πόλης και το πρεστής των δημάρχων με τους άστεγους που κοιμούνται στα παγκάκια και τρώνε από τα σκουπίδια. Τα κέντρα κοινότητας που υπάγονται στους Δήμους απασχολούν επίσης εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις εργασίας, καλούνται να εξυπηρετήσουν εκατοντάδες πολίτες που απευθύνονται στις κοινωνικές υπηρεσίες και ζουν σε συνθήκες φτώχειας μέχρι και εξαθλίωσης, να συνεργαστούν με άλλους φορείς όπως ξενώνες αστέγων ή κακοποιημένων γυναικών ή ΟΑΕΔ, τα κέντρα εμβολιασμού ή καταβλισμούς Ρωμά, εισαγγελίες κτλ. Καλούνται να έρθουν σε επαφή με ευάλωτες πληθυσμιακά ομάδες και να εφαρμόσουν διάφορα προγράμματα, τα οποία όμως δεν ολοκληρώνονται γιατί είναι υποστελεχωμένα και υποχρηματοδοτούμενα. Επιπλέον, το προσωπικό επιφορτίζεται με πολλές διαφορετικές αρμοδιότητες, όπως ας πούμε κοινωνική λειτουργός, κάνει τις εγγραφές κατασκήνωσης. Κατά συνέπεια, δεν επαρκεί το προσωπικό για να καλυφθούν οι αντικειμενικές ανάγκες. Ποιες είναι οι ανάγκες του λαού, σταθερή εργασία. Οι αποδοχές που μας επιτρέπουν να ζούμε με αξιοπρέπεια, η υγεία, ο πολιτισμός, η προσχολική αγωγή, η άθληση, η παιδεία, η πρόληψη των πυρκαγιών, των πλημμυρών, όλα αυτά είναι ανάγκες μας, αλλά οι ανάγκες μας έχουν κόστος. Οι ανάγκες μας για να ικανοποιηθούν θα πρέπει να μειωθεί η κερδοφορία των λίγων. Και το κράτος μας είναι ένα κράτος λίγων, ένα κράτος ομίλων και μεγαλοεργοδοτών, και αυτό αποτυπώνεται πολύ έντονα στα γεγονότα του τελευταίου διαστήματος με τις φωτιές και τις πλημμύρες. Με αυτά τα δεδομένα, οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που πρέπει να παλέψουν και να διεκδικήσουν να ικανοποιηθούν στο μέγιστο οι ανάγκες τους και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές να αναδείξουν ανθρώπους που βάζουν προτεραιότητα τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων. Καλή δύναμη σε όλους. Να είστε καλά.